5 είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, θήτα κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Σελίδα 855, θήτα κεφάλαιο 18 εδάφιο. Και ενώ αυτός ελάλει ταύτα προς αυτούς, ιδού άρχον της ελθόν, προς εκείνη αυτόν λέγον ότι θυγάτηρ μου ετελεύτησε προλίγου, αλλά ελθέ και βάλε τη χείρα σου επ' αυτής και θέλει ζήσει. Και σηκωθείς, ο Ιησούς ακολούθησε αυτόν και μαθηταί αυτού. Και εδώ η γυνή ομορροούσα, 12 έτη, πλησιάσας όπισθεν, ήγγισεν το άκρον του ηματίου αυτού, διότι έλεγε καθεαυτήν, εάν μόνον εγγύσω το ημάτιον αυτού θέλω σωθεί, ο δε Ιησούς επιστραφείς και ειδών αυτήν είπε θάρι θύγατερ, η πίστους έσωσε και εσώθη η γυνή από τις ώρας εκείνης. Και ελθόν ο Ιησούς στην οικία του άρχοντος και ειδών τους αυλητάς και των όχλων θορυβούμενων, λέγει προς αυτούς αναχωρείτε, διότι δεν απέθανε το κοράσιον, αλλά κοιμάται. Και καταγέλουν αυτόν, ότε δε εξευλήθη ο όχλος, εις ελθόν επίεσε τη χείραν αυτής και σηκώθη το κοράσιον και διεθώθη η φήμη αυτή σε όλη την γη εκείνη. Και ενώ ανεχώρη εκείθεν, ο Ιησούς οικολούθησαν αυτόν δύο τυφλοί κράζοντες και λέγοντες ελέησον ημάς Ιε του Δαβίδ, και ότε εισήλθεν εις την οικίαν επλησίασαν εις αυτόν τυφλοί και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς πιστεύετε ότι δύναμε να κάμω τούτο? Λέγος προς αυτόν, ναι Κύριε. Τότε ήγγισε τους οφθαλμούς αυτών λέγον κατά την πίστη σας ας γίνει σε εσάς. Και ενήχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί. Προσέταξε δε αυτούς εντόνως ο Ιησούς λέγον προσέχετε ας μην εξεύρει τούτο μηδής. Αλλά εκείνοι εξελθόντες διεφήμισαν αυτόν εν όλη τη γη εκείνη. Ενώ δε αυτοί εξήρχοντο ιδού έφεραν προς αυτόν άνθρωπον κοφών δαιμονιζόμενων και αφού εξευλήθη το δαιμόνιον ελάλησαν ο κοφός και θαύμασαν οι όχλοι λέγοντες ότι ποτέ δεν εφάνει τι ούτων εν το Ισραήλ. Οι δε Φαρισαίοι έλεγον δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Και περιήρχε το Ιησούς τας πόλης πάσας και τας κόμας διδάσκονε τις συναγωγές αυτών και κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύων πάσα νόσων και πάσα ασθένεια εν το λαό. Ειδών δε τους όχλους εσπλαχνίστη δι' αυτούς, διότι ήσαν εκλελημένοι και εσκορπισμένοι ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Τότε λέγει προς μαθητάς, ο μεν θερισμός είναι πολλής, η δε εργάται ολίγη. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Κύριον του θερισμού, για να αποστείλει εργάτας εις των θερισμών αυτού. Και προσκαλέσας τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν εις αυτούς εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε να εκβάλλουσιν αυτά και να θεραπεύωση πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Τα δε ονόματα των 12 Αποστόλων είναι ταύτα. Πρώτον Σίμων, ο λεγόμενος Πέτρος, Ανδρέας, ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος, ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης, ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος, ο Τελώνης, Ιάκωβος, ο του Αλφαίου, και Λεβαίος, ο επωνομαστής Ταδαίος, Σίμων, ο Κανανίτης, και Ιούδας, ο Ισκαριώτης, ώστις και παρέδωκεν αυτόν. Τούτους τους 12 απέστειλεν ο Ιησούς και παρήγγειλεν τους αυτούς λέγον, εις οδόν εθνών μη υπάγεται και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε, υπάγεται δε μάλλον προς τα πρόβατα τα οπολολότα του οίκου Ισραήλ και υπάγοντες κηρύτεται λέγοντας ότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Μη έχετε χρυσόν μη δε άργυρον, μη δε χαλκών εις τα ζώνα σας. Μη σακίων δια την οδόν, μη δε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων. Διότι ο εργάτης είναι άξιος του της τροφής αυτού. Εις οποίαν δε πόλην οικόμην εισέλθετε, εξετάσετε τι είναι άξιος εν αυτή και εκεί μείνετε όσου εξέλθετε, εισερχόμενοι δε εις την οικία, χαιρετήσατε αυτήν και αν μεν είναι οικία αξία, ας έλθει η ειρήνη σας επ' αυτήν. Και αν δεν είναι αξία, η ειρήνη σας σας επιστρέψει σας. Και ώστις δε σας δεχθεί, μη δε ακούσει τους λόγους σας, εξερχόμενοι εκ της οικίας ή της πόλεως εκείθεν, εκτινάξατε των κορνιορτών των ποδών σας. Αληθώς σας λέγω, ελαφριτέρα θέλει είστε η τιμωρία εν ημέρα κρίσεως εις την γη των Σοδόμων και Γομόρων παρά εις την πόλη εκείνη. Ιδού, εγώ σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Γίνεστε λοιπόν φρόνιμοι ως οι όφης και απλοί ως οι περιστερέ.
Προσέχετε δε από ανθρώπων, διότι θέλω σας παραδώσει η συνέδρια και στα συναγωγάς αυτών, θέλω σας μαστιγώσει και ενώπιον έτη γεμόνων και βασιλέων θέλετε φερθεί εν εκελεμού προς μαρτυρίαν σε αυτούς και στα έθνη. Αμήν. Το κήρυγμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι «Μετανοείτε, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Και στη συνέχεια «Εδίδασκε στις συναγωγές, κήρυτε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεράπευεν πάσα νόσων και πάσα ασθένεια». Όμως το κρίσιμο σημείο είναι ότι είχε φτάσει ο προσδιορισμένος από το Θεό προκαταβολής κόσμου, προφητευμένος δε από τον Δανιήλ τον προφήτη, η πρώτη έλευση, ο χρόνος της πρώτης έλευσης του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού επί της γης. Δηλαδή, ο Λόγος έγινε σάρκα και περπάτησε ανάμεσα στους ανθρώπους πλήρης χάριτος και αληθείας. Αυτό όμως το περπάτημα του Ιησού του Ναζωραίου συνοδευότανε με ένδοξες ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου. Και όσοι πίστευαν ζούσαν σε προσωπικό επίπεδο, ακόμη και σε οικογενειακό επίπεδο, τη δόξα του Θεού και τις ενέργειες του παντοδυνάμου Θεού. Και αυτό δεν είχε ξαναγίνει πιο μπροστά, αλλά έγινε, άρχισε να γίνεται και ολοκληρώθηκε, έγινε όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Όλο δηλαδή το μυστικό είναι να κατανοήσουμε τα σημεία των καιρών. Μάλιστα προς τους υποκριτές έλεγε ο Κύριος, βλέπετε να φυσάει νοτιάς και λέτε θα γίνει καύσωνας και έρχεται. Βλέπετε να έρχεται νεφέλη από δυσμάς και λέτε θα βρέξει και βρέχει. Υποκριτές, τα σημεία της βροχής και του καύσωνα τα καταλαβαίνετε, τα σημεία των καιρών δεν τα καταλαβαίνετε? Και είναι τόσο σημαντικό να τα καταλάβουμε, βέβαια. Γιατί αν καταλάβουμε σε ποια εποχή ζούμε, αν καταλάβουμε τι είναι αυτό που γράφει ο Λόγος του Θεού, τότε και θα πιστέψουμε, αλλά και θα δούμε. Και θα πιστέψουμε ακούγοντας, γιατί η πίστη έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου του Θεού, και θα ζήσουμε αυτά τα οποία διαβάζουμε. Αυτά τα οποία έκανε ο άνθρωπος Ιησούς Ναζωραίος δεν έχουν ξαναγίνει. Αυτά τα οποία εγίνονταν πάλι από τον Χριστό διαχειρών των Αποστόλων τα πρώτα χρόνια του κηρύγματος του Ευαγγελίου δεν είχαν ξαναγίνει. Αλλά ο Κύριος μας βεβαιώνει τότε τους μαθητάς, ακόμη περισσότερο στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, ότι πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα από όσα έκανα εγώ θα κάνετε εσείς. Αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις για να απολαμβάνουμε το έργο του Θεού που έχει πρόθεση, προτίθεται να ενεργήσει. Και η βασική προϋπόθεση είναι να πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού. Να πιστέψουμε στη φωνή και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και έχουμε εμπειρία από αυτό. Πιστέψαμε ότι ο Ιησούς Χριστός αναγεννάει και ο Πατέρας Θεός μας αναγέννησε με το Λόγο Του και το Πνεύμα το Άγιο. Εις ελπίδα ζώσα, πιστέψαμε εις την άφεση των αμαρτιών δια του βαπτίσματος εν ύδατι στ' όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και το όνομά μας γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Πιστέψαμε ότι ο Ιησούς Χριστός βαπτίζει εν πνεύματι Αγίου και πυρή, βαπτίζει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Πιστέψαμε στο Λόγο του Θεού, όχι σε ανθρώπους. Πιστέψαμε στη Γραφή. Το εξητήσαμε, πειθαρχώντας το Λόγο του Θεού,
Και ο Χριστός μας βάφτισε. Όλους σχεδόν. Γιατί είναι αληθινός ο λόγος του Θεού. Πιστεύουμε ότι ο Χριστός θεραπεύει και όλους μας ο Θεός κατά καιρούς μας έχει θεραπεύσει. Και από σοβαρές αρρώστιες και με θαυμαστούς τρόπους. Και τώρα καλούμεθα μια φορά ακόμη να πιστέψουμε με όλη μας την καρδιά ότι ο Κύριος στη ζωή μας, στις οικογένειές μας, στην εκκλησία μας, στην πατρίδα μας, θα κάνει μεγαλεία. Γιατί το λέει ο Θεός. Γιατί αν το έλεγα εγώ, καλά θα κάνατε να μην πιστεύετε. Γιατί ο άνθρωπος πάντοτε είναι ψεύτης, μόνο ο Θεός είναι αληθινός. Εάν λοιπόν πιστεύετε ότι τα λέω εγώ αυτά, μην πιστεύετε ότι είναι αληθινά. Εάν όμως πιστεύουμε ότι ο Θεός μας κινεί, μας διεγείρει για να ξυπνήσουμε εκ του ύπνου, για να πάρουμε δύναμη πίστης και δύναμη Πνεύματος Αγίου, για να γίνει αυτό το εξαιρετικό μέσα σε μία τραγική κατάσταση. Μπορεί ο Θεός να κάνει? Εάν είναι το πλήρωμα του χρόνου, μπορεί. Αν δεν έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου, και πάλι μπορεί, αλλά δεν κάνει. Γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός είναι πιστός στο Λόγο Του. Να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Εάν με το Λόγο Του έχει μιλήσει, με το Πνεύμα Του το Άγιο έχει επισφραγίσει, δεν μπορεί να πει ψέματα. Αλλά τι κάνει ο Θεός? Στέλνει το Πνεύμα το Άγιο σε όλη την οικουμένη και ψάχνει να βρει ανθρώπους που η καρδιά τους να είναι τέλεια ενώπιον του Θεού. Και τι θα πει τέλεια? Πιστή. Υπάρχει άνθρωπος τέλειος? Υπάρχει καρδιά τέλεια? Όχι. Πώς καταρτίζεται, πώς τελειοποιείται ο άνθρωπος? Διαπίστεως στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό τι δίνει ο Χριστός? Διακονίες. Άλλους Αποστόλους, άλλους προφήτες, άλλους ποιμένες, άλλους Ευαγγελιστές και άλλους διδασκάλους. Γιατί? Προς καταρτισμόν των Αγίων. Δηλαδή να ακούσουν το Λόγο του Θεού και ο Θεός να έρθει να ζωοποιήσει την πίστη μέσα τους και να γίνει ο άνθρωπος ο αδύναμος δυνατός, αλλά πώς? Εν πίστη και εν Πνεύματι Αγίω. Δηλαδή θέλει ο Θεός να μας κάνει ανθρώπους δυνατούς, όχι εξουθενημένους, όχι απελπισμένους, όχι αδύνατους, όχι ταλαιπωρημένους. Ναι, λάθη έχουμε κάνει, αμαρτίες έχουμε κάνει, παραβάσεις έχουμε κάνει, αδύναμοι είμαστε, ψέματα έχουμε πει. Ό,τι μπορείς να φανταστεί ο καθένας από μας έχουμε κάνει. Γιατί? Γιατί γνωρίζει την πλάση μας, γνωρίζει τη φύση μας, αλλά μας αγαπάει γιατί τον αγαπήσαμε, γιατί τον επικαλεστήκαμε. Έχουμε έναν αγώνα ο καθένας μας. Ένα αγώνα που δεν μπορούμε να νικήσουμε, είναι αδυσόπιτος. Γιατί η μάχη μόνο δεν είναι αντίον σάρκας και αίματος. Δεν παλεύουμε με ανθρώπους να πούμε ότι θα τα καταφέρουμε αυτή τη φορά. Όχι, δεν θα τα καταφέρουμε ούτε αυτή τη φορά. Η μάχη μας είναι εναντίον του κοσμοκράτορα του σκότους, εναντίον των δαιμονίων στον αέρα. Αυτή είναι η μάχη μας. Δεν έχουμε να κάνουμε με αδύναμους ανθρώπους, ούτε με δυνατούς ανθρώπους. Αλλά έχουμε να κάνουμε με το χερούβ το επισκιάζον, στο οποίο εδόθη δύναμης Πνεύματος Αγίου και κατάντησε δύναμης πονηρίας, πανουργίας, επανάστασης, αλλά δύναμης. Και εμείς καλούμεθα τώρα να προχωρήσουμε. Δεν είναι εύκολο, είναι αδύνατον. Και όσο γίνονται τα πράγματα, τόσο οι δυνάμεις του εχθρού θα γίνονται πιο δυνατές. Τόσο το πνεύμα του Αντίχριστου θα κυριαρχεί και κυριαρχεί σε όλη την ανθρωπότητα. Να μην αναφέρουμε τώρα τις ενέργειες του πονηρού,
τις βλέπουμε όμως κάθε μέρα δίπλα μας. Κοιτάς από εκεί πρόκληση, κοιτάς από εκεί απειλή, ακούς από εδώ φοβάσαι, ακούς από εκεί απελπίζεσαι. Ό,τι βλέπουμε, ό,τι ακούμε, ό,τι αντιλαμβανόμαστε είναι εναντίον μας. Εναντίον των παιδιών μας, εναντίον των αδελφών μας. Ψαγνόμαστε να δούμε πώς θα βοηθήσουμε και δεν μπορούμε. Και αποκάμουμε. Άρα έρχεται ο Θεός και λέει μη φοβού, μόνο πίστευε. Μας φέρει ένα ωραίο παράδειγμα. Τον Ιάιρο, αρχισυνάγωγος. Το παιδί του, το κοριτσάκι του πέθαινε. Ήταν με τη γυναίκα του. Και έβλεπε το παιδάκι να πεθαίνει. Και του ήρθε μια σκέψη ωραία. Λες, αυτός ο Ιησούς ο Ναζωραίος που μου είπαν ότι κάνει θαύματα να κάνει τίποτα στο κοριτσάκι μου. Λες. Και δεν είπε, μπα, δεν πιστεύω. Αλλά λέει, θα πάω να τον φωνάξω. Αμήν. Θα πάω να τον φωνάξω. Αφήνει τη γυναίκα του σπίτι, αφήνει τους άλλους σπίτι, παίρνει το δρόμο και τρέχει για να συναντήσει τον Ιησού τον Ναζωραίο. Και τον συναντάει. Άμα θέλεις να συναντήσεις τον Χριστό, θα τον συναντήσεις. Αποκλείεται να μην τον βρεις. Δεν υπάρχει πιθανότητα να ψάξεις να βρεις τον Χριστό και να μην σου αποκαλυφθεί. Να μην σταθεί μπροστά σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όταν το βλέπει του λέει πνέει τα λίσθια. Τρέξε σε παρακαλώ μπας και το σώσουμε. Να κουμπίσει το χέρι του επάνω και να σωθεί. Ο Κύριος τον κοιτάει και λέει μαζί σου πάμε. Ξέρεις τι θα πει αδερφέ. Να έρχεται σπίτι σου ο Χριστός μαζί σου. Αλληλούια Κύριε. Σήμερα θα φύγουμε και θα πάμε σπίτι μας. Κύριε, έλα μαζί μου, σε παρακαλώ. Έλα μαζί μου εκεί στο σπίτι μου. Μέσα στις αδυναμίες μου, μέσα στις ταλαιπωρίες μου, μέσα στις θλίψεις μου, μέσα στους φόβους μου. Έλα μαζί μου. Θα έρθει. Αποκλείεται να μην έρθει. Αφού πήγες και τον φώναξες, πήγες να τον βρεις, είναι δυνατόν να μην έρθει. Αλλά ενώ ερχότανε για το σπίτι του Ιάριου με άλλη γυναίκα. Απελπισμένη και αυτή, όπως ο Ιάιρος, τελείως απελπισμένος. Πνέει τα λίστια, εδώ μάλιστα λέει απέθανε. Αυτή η γυναίκα 12 χρόνια αιμορροούσα, αιμορραγούσε. Είχε λεφτά και έτρεχε στους ανθρώπους. Αλλά κανένας δεν μπορούσε να τη βοηθήσει. Και έφτασε στο τέλος. Δηλαδή τέλος, τέλος. Δηλαδή καμιά ελπίδα. Ούτε από γιατρούς, τελειώσαν και τα λεφτά, ξέρεις θα πει να φτάσει στο τέλος. Να τρως από το ψυγείο σου και να το τέλειωσε, δεν έχει τίποτα μέσα τώρα. Τώρα είναι ο Κύριος όμως. Τώρα πάμε στο Χριστό. Και σκέφτηκε ωραία αυτή, πάω τώρα, θα πάω να αγγίξω λίγο, λίγο το ιματιό του και αν το αγγίξω είναι δυνατός αυτός να με θεραπεύσει. Και πράγματι πήγε κρυφά κρυφά από πίσω γιατί αιμορροούσα ήταν και ντροπή. Ήταν όνειδος για μια γυναίκα όταν είχε τα γυναικεία της. Δεν έπρεπε να αγγίζει κανέναν, ήταν βρώμικη. Και πήγε σιγά σιγά, ούτε του είπε τίποτα, ούτε έπεσε κανέναν τίποτα, κρυφά. Τι ωραίο που είναι αυτό το κρυφό να συναντήσει τον Κύριο. Και στο ταμείο σου κρυφά. Άγγιξε, ήρθε δύναμη σαν πάνω της. Εκείνη τη στιγμή θεραπεύτηκε. Γιατί? Γιατί είναι, αυτό είναι το μήνυμα, γιατί είναι ο κατάλληλος καιρός. Είναι ο καιρός που στέλνει, που έστειλε ο Πατέρας τον Χριστό. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Περάσανε χιλιάδες χρόνια. Χιλιάδες χρόνια από τον Αδάμ, χιλιάδες χρόνια από τον Αβραάμ, χιλιάδες χρόνια από τον Δαβίδ, χιλιάδες χρόνια από τον Ελισέ. Χιλιάδες χρόνια από τον, όχι χιλιάδες, εκατοντάδες χρόνια από τον Ιερεμία και από τον Δανιήλ. Και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Και τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Περάσανε 2.000 χρόνια από τότε. Ο Θεός πάντα υπήρχε. Πάντα κατ' επιλογήν
ενεργούσε στη ζωή μας και στη δική μας, στη ζωή των ανθρώπων και στη δική μας. Αλλά όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, τα πράγματα αλλάζουν. Ενεργεί δραστικά και ομαδικά. Γιατί είχε τότε ένα ωραίο σκοπό ο Θεός, να κηρυχθεί και να εγκατασταθεί το Ευαγγέλιο του Χριστού σε όλη την οικουμένη. Τώρα έχει ένα ακόμη πιο ωραίο σκοπό. Γιατί τα κάνει αυτά ο Θεός? Υπήρχαν στο ναό του Σολομώντα δύο στήλοι. Ο ένας λεγόταν Ιαχίν, θέλει στηριχθεί, και άλλος λεγόταν Εβοάς, η δύναμη σεν αυτό. Και οι δύο στήλοι του χριστιανισμού είναι η πρώτη και η τελευταία Αποστολική Εκκλησία. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία κήρυξε το Ευαγγέλιο και στηρίχθηκε σε όλη την οικουμένη. Η τελευταία Αποστολική Εκκλησία έχει το κύριο χαρακτηριστικό της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου. Δύναμης εν αυτή. Η αιμορρούσα, μόλις έγινε καλά, το κατάλαβε, ακούει τον Κύριο και λέει, κάποιος με άγγιξε και εξήλθε δύναμης. Δεν τη θεράπευσε. Τώρα είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν την θεράπευσε ο Χριστός, μόνη της θεραπεύτηκε. Μόνη της θεραπεύτηκε, αγγίζοντας τον Χριστό, εξήλθε δύναμης εξ αυτού. Δηλαδή, μας θεραπεύει ο Χριστός, αλλά μπορούμε να θεραπευτούμε και μόνοι μας. Πώς? Διαπίστεως. Διαπίστεως. Της είπε ο Κύριος, πήγαινε και η πίστη σου έσωσε, και τώρα η σειρά του Ιάιρου τρέχει. Στον δρόμο του λένε, πέθανε το παιδί σου, δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν υπάρχει ελπίδα, καμία. Καμία ελπίδα. Και ο Κύριος τι του λέει? Μη φοβού, μόνο πίστευε. Πάντα υπάρχει ελπίδα, βεβαία και ασφαλής. Ιδίως το συγκεκριμένο πλήρωμα του χρόνου. Στο συγκεκριμένο πλήρωμα του χρόνου. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει. Φωνάζει τον Ιάιρο, τη γυναίκα του, παίρνει και τρεις μαθητάς. Κλαίγαν οι άλλοι, μυρολογίστρες είχανε. Και τους λέει ο Κύριος, δεν πέθανε, κοιμάται. Και τον κορόιδευαν. Γιατί τον κορόιδευαν? Γιατί δεν πίστεψαν. Και τον Νόε, όταν έκτισε την Κιβωτό, τον κορόιδευαν. Γιατί δεν πίστεψαν στο Λόγο του Θεού. Το αποτέλεσμα βέβαια αυτών που δεν πίστεψαν, ονειδίστηκαν. Και δεν απόλαυσαν. Ο Ιάιρος όμως, όταν του πω ο Χριστός μη φοβού, μόνο πίστευε, πίστεψε. Και συνέχισε να προχωράει μαζί με τον Χριστό. Αυτό θα πει πίστης. Συνεχίζω. Συνεχίζω να προσεύχομαι, συνεχίζω την πορεία μου, συνεχίζω το δρόμο μου μέχρι να κάνει μεγαλεία ο Θεός στη ζωή μου. Συνεχίζω. Αν χάσεις την πίστη σου, σταματάς. Αν έχεις πίστη, συνεχίζεις. Και εμείς θα συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε, Κύριε. Θα συνεχίσουμε, αδερφοί, θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε να ερχόμαστε στην Εκκλησία, θα συνεχίσουμε να προσευχόμαστε, θα συνεχίσουμε να πληρούμε τα Πνεύματος Αγίου, θα συνεχίσουμε να εξητούμε τον Κύριο, θα συνεχίσουμε. Και τι θα κάνει ο Κύριος? Εύκολο. Βάζει το χέρι του, λέει, κοράσιον σηκώθη. Πάει, τέλειο, σήκω. Αυτό είναι, τόσο εύκολο είναι. Αρκεί να πει ο Κύριος ένα λόγο. Θεραπεύθητη. Αναστήθητη. Μία λέξη. Σηκώθηκε, το αγκαλιάσαν το παιδί και φύγανε, διότι τυφλοί τώρα τον κυνηγάνε από πίσω. Τυφλοί έχουν ελπίδα να δουν, αποκλείεται. Όμως πιστεύουνε. Πιστεύουν ότι ο Θεός μπορεί, ο Χριστός μπορεί. Και αρχίζουν και φωνάζουνε. Ελέησόν μας Ιε Δαβίδ. Αυτός έφυγε και πήγε και μπήκε σε μια οικία, ο Κύριος. Αυτοί τον ακολουθήσανε, συνεχίζανε. Φτάσανε μέσα στην οικία και λένε, ελέησέ μας. Και του λέει ο Κύριος, πιστεύετε ότι μπορώ να το κάνω? Πιστεύεις ότι μπορείς να το κάνεις? Σήμερα, αδερφοί, να σας πω ένα μυστικό. Θα φέρουμε τα αιτήματά μας στον Κύριο, στο μυαλό μας.
Σημείωσέ τα. Πρώτον, δεύτερον, τρίτον, για την οικογένειά σου, για τα παιδιά σου, όλα σου τα αιτήματα. Όλα. Ό,τι θέλεις. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος. Τι θέλεις να σου κάνω στον τυφλό των άλλων? Τι θέλεις να σου κάνω? Και αυτός είπε, Κύριε, να αναβλέψουν. Αναβλέψουν. Σήμερα θα φέρουμε τα αιτήματά μας στον Κύριο. Μέχρι να τελειώσει το κήρυγμα θα τα έχουμε σκεφτεί όλα. Αμήν. Φώτισε μας, Κύριε. Και καθώς ακούμε το Λόγο του Θεού και έρχεται σε κατάνοιξη η καρδιά μας και ακούμε και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και έρχεται και δύναμης μέσα μας, όλα τα αιτήματά μας θα τα φέρουμε στον Κύριο και μην πεις αυτό δεν γίνεται. Όλα γίνονται. Όλα γίνονται. Μην πεις αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο Θεός. Μπορεί ο τυφλός να αναβλέψει. Μπορεί ο τυφλός να αναβλέψει. Μπορεί. Μια φορά μου έδειξε ο Θεός κάτι πριν από λίγες μέρες και το εξήγησα σε κάποιους ανθρώπους πάλι σε όραση και δεν το πιστέψαν και είπα με το στόμα μου οποία τύφλωσης. Και έρχεται ο Κύριος και μου λέει δύναστε να ανοίξεις οφθαλμούς τυφλών. Όχι, λέω, Κύριε, εγώ όμως μπορώ. Αλληλούια. Εγώ όμως μπορώ. Μπορεί. Μπορεί, αδελφοί. Μπορεί. Τι τύφλους? Στη χειρότερη τύφλωση της απιστίας. Όπου απίστων όντων ο διάβολος ετύφλωσε το νου. Για δεν μπορεί να επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου στα παιδιά μας, στους γενείς μας, στους γείτονες, στους φίλους. Μπορείς να ανοίξεις οφθαλμούς τυφλών? Δεν μπορείς. Ο Χριστός μπορεί όμως. Γι' αυτό θα πάμε σε αυτό να το ζητήσουμε. Κύριε, τα αδέλφια μου, την αδελφή μου, τους συγγενείς μου, τους γειτονές μου, άνοιξε τους τα μάτια, σε παρακαλώ. Άνοιξε τους τα μάτια. Προσεύχομαι, άνοιξε τους τα μάτια, αλλά πρώτα θα προσευχηθώ. Άνοιξε και τα δικά μου τα μάτια, να βλέπω καθαρά, να έχω όραση δική σου, να βλέπω με τα δικά σου μάτια. Άνοιξε μου τα μάτια, άνοιξε τους και τα μάτια. Πιστεύεις τούτο? Λέει, πιστεύουμε. Τότε οίκησε τους οφθαλμούς αυτών, λέγον κατά την πίστη σου, κατά την πίστη σας, ας γίνει σε εσάς. Σύμφωνα με τη δική σας πίστη, θα γίνει το αδύνατον. Και ανοίξανε τα μάτια τους. Ενώ δεν βγήκε από το σπίτι, έρχεται τώρα ένας δαιμονιζόμενος, τον οποίο ο διάβολος τον είχε κάνει μουγκό. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Του είχε δέσει τη γλώσσα, το στόμα, γιατί ο διάβολος δένει. Και έφεραν προς αυτόν άνθρωπον δαιμονιζόμενον μουγκό, κοφόν, κουφάλαλο. Ποιοι τον έφεραν? Αυτοί που πίστευαν. Και ο Κύριος πάρα πολύ εύκολα. Μπορεί κανείς να βγάλει το δαιμόνιο από έναν άνθρωπο? Δεν μπορεί. Τι να του κάνω εγώ? Τι να κάνεις εσύ? Τι να κάνει ο άνθρωπος? Ο Κύριος μπορεί όμως. Πάρα πολύ εύκολα εξέβαλε το δαιμόνιο και θαύμασαν όλοι, γιατί ο μουγκός και ο κουφός μίλαγε και δόξαζε το Θεό. Και υπάρχουν και οι πονηροί. Δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Ανόητοι άνθρωποι. Ούτε απάντησε, σηκώθηκε και έφυγε. Και τώρα ήρθε ο καιρός. Αφού περιήρχε τος όλες τις πόλεις διδάσκων, κηρύττων και θεραπεύων, ήλθε ο καιρός. Διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι είναι διασκορπισμένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα. Και αποφάσισε να εγείρει ποιμένες που να κάνουν το δικό του έργο. Αποστόλους, διακονίες. Αποφάσισε να σηκώσει εργάτες πλήρης πίστεως, δυνάμεως και Πνεύματος Αγίου. Είναι μια απόφαση αυτή των εσχάτων ημερών. Απόφασης. Πήρε απόφαση. Και προσκαλέσας 12 μαθητάς,
έδωκε σε αυτόν εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε και να εκβάλλω συνδαιμόνια και να θεραπεύουν πάσα νόσων και πάσα ασθένεια. Είναι απόφαση του Χριστού. Γιατί? Γιατί έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Γιατί είναι ο καιρός του Χριστού να κάνει μεγαλεία. Προσκάλεσε 12 ανθρωπάκια, ψαράδες, τελώνει, 12 ασήμαντους ανθρώπους. Δεν προσκάλεσε μεγάλους, σπουδαίους, έτσι, δυνατούς, έτσι. Δεν προσκάλεσε τέτοιους ανθρώπους. Ανθρώπους απλούς σαν και εσάς. Και είπε, έλα εσύ και εσύ, έλα εδώ. Πάρε δύναμη από μένα. Πάρε το έργο που κάνω εγώ να το κάνεις εσύ. Πάρε, γιατί πρέπει να συνεχιστεί το έργο. Κανείς δεν μπορεί να το διακόψει. Όποιος τολμήσει να το διακόψει χάνεται. Μόνο ο Θεός αρχίζει και σταματάει. Γιατί αυτός είναι η αρχή και το τέλος. Αυτός είναι ο πρώτος και ο έσχατος. Αυτός είναι η δύναμη του Θεού. Κάλεσε 12 ανθρώπους. Και με τι κριτήρια τους κάλεσε? Γιατί είχαν την καρδιά τους τελεία. Το Πνεύμα το Άγιο έψαξε και τους βρήκε. Και ήταν η καρδιά τους τελεία για να μπορεί να δοξαστεί ο Θεός μέσα από αυτούς. Δεν διάλεξε πλούσιους, μορφωμένους, δυνατούς, ισχυρούς. Δεν είναι αυτό το κριτήριο του Χριστού, του Θεού. Το κριτήριο του Θεού είναι η ταλαιπωρία σου, η θλίψη σου, η αδυναμία σου, αλλά και η πίστη σου. Και όλη αυτή η ταλαιπωρία έρχεται στη ζωή σου για ποιο λόγο? Για έναν λόγο. Να φανείς δόκιμος στο Θεό. Να πάρεις απόφαση να πράττεις το θέλημα του Θεού. Να ορθοτομείς το λόγο της αληθείας. Να φυλάς το λόγο του Θεού. Δύο στις έσχατες ημέρες, δύο είναι τα χαρακτηριστικά και μάλιστα τρία. Δύο. Να φυλάς το λόγο του Θεού και να μην αρνείσαι το όνομα του Χριστού. Και δεν έχει σημασία αν έχεις μικρά δύναμη. Το τρίτο είναι, το καλύτερο είναι. Έχεις μικρά δύναμη, δόξασε τον Θεό. Γιατί όταν είναι αδύνατος ο άνθρωπος, τότε αποκαλύπτει δυνατός ο Θεός. Αλλά μας προσκαλεί ο Θεός να πάρουμε στερεά απόφαση. Όλοι μας. Να φυλάμε το λόγο του Θεού και να μην αρνούμεθα το όνομα του Χριστού σε καμία περίπτωση. Τι θα πει να φυλάω το λόγο του Θεού? Ό,τι αποφασίζω, ό,τι σκέφτομαι, ό,τι κάνω, να το στηρίζω στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ό,τι είναι αυτό και ό,τι δεν φαίνεται μέσα από το λόγο του Θεού, να ξεφεύγω, να μετανοώ και να λέω, όχι εγώ, άλλος. Εγώ μόνο με το Ευαγγέλιο θα πηγαίνω. Ναι, αλλά θα σε υβρίσουνε, θα σε ονειδήσουνε, θα σε κοροϊδέψουνε, θα σε ταλαιπωρήσουνε. Τι να κάνουμε? Ο Κύριος να τους ευλογήσει. Εμείς παίρνουμε μια απόφαση και να πούμε αμήν, αδερφοί. Παίρνουμε μια απόφαση. Θα φυλάξουμε το Λόγο του Θεού μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Αμήν. Θα φυλάξουμε το Λόγο του Θεού και δεν θα αρνηθούμε ποτέ το όνομα του Χριστού. Αμήν. Αμήν, αλλά βοήθα μας, Κύριε. Γιατί χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν μπορέσουμε να το κάνουμε. Χωρίς τη χάρη του Χριστού δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν έχουμε την ικανότητα, δεν έχουμε τη δυνατότητα. Μόνο με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μπορούμε να περπατάμε έτσι όπως ο Θεός θέλει. Και εμείς θέλουμε να περπατάμε πάντοτε έτσι όπως ο Θεός θέλει. Βόηθα μας όμως. Είμαστε αδύναμοι. Κοίτα, αδύναμοι είμαστε, Κύριε. Τρέμουμε. Ασήμαντοι είμαστε. Αλλά πιστεύουμε σε σένα που είσαι παντοδύναμος. Αυτό είναι το μεγάλο μας μυστικό. Και τους απέστειλε. Και αυτό που έκανε ο Χριστός, τα κάνανε οι Απόστολοι. Και αυτά που έκανε ο Χριστός, περισσότερα κάνανε οι Απόστολοι. Και αυτό ήταν μια προετοιμασία για να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, που αυτοί πια θα συνεχίσουν το έργο του Θεού. Και εγώ πιστεύω ότι είμαι σήμερα και αυτές οι μέρες είναι μια προετοιμασία. Και αυτοί που θα σταθούν ορθοτομούνται στο λόγο της αληθείας, δόκιμοι στον Θεό, και θα διατηρήσουν την πίστη τους, με αυτούς ο Χριστός θα συνεχίσει το έργο του και κανένας δεν μπορεί να το σταματήσει. Σήμερα λοιπόν.
Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδετος. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα ομολογούμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Σήμερα πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Ανεστημένος Θεός. Σήμερα θέλουμε. Θέλουμε με όλη μας την καρδιά να ακολουθούμε τον Κύριο όπου αν υπάγει. Θέλουμε να είμαστε δούλοι Του. Θέλουμε να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντας. Θέλουμε να υποφέρουμε αλλήλους εν αγάπη. Θέλουμε να είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός. Γι' αυτό φωνάζουμε με όλη τη δύναμη της καρδιάς μας. Βόηθησέ μας, Κύριε. Βόηθησέ μας, Κύριε. Βόηθα μας, Χριστέ μου. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Ας σηκωθούμε να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε από το Θεό βοήθεια τις έσκατες αυτές οι μέρες. Βοήθεια, Κύριε. Βόηθησέ μας, Βασιλιά μου. Βόηθησέ μας, παντοδύναμε, Κύριε. Βόηθα μας, σε παρακαλούμε. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Όλοι μας θέλουμε. Αμήν. Όλοι μας πιστεύουμε. Αλληλούια. Μηδενός εξαιρουμένου, Κύριε. Ο αδερφός μας ο Νίκος ο Χαζάπης σας φέρει μια οικεσία, παράκληση, δέηση, προσφορά στο Θεό.